Να τους πω. Εγνωρίσαμε και βιώσαμε
και επαναλαμβάνουμε και μεταλαμβαίνουμε εις την αγάπη σας αυτόν τον λόγο της εμπειρίας της ευκαιρίας μας καλίας. Το θέμα το οποίο θα αναπτύξω εις την αγάπη σας είναι ο Θεός του Δημητρίου βοήθημη. Και είναι όπως είναι εις όλους μας γνωστός ο λόγος αυτός από την επίσημη πλέον αναφώνηση και εκφώνηση του Αγίου Μάρτυρος Νέστρος εκεί εις των στίχων του αγώνου που ελήφθησε τον Λιέο. Το 306 μετά Χριστόν ο υποτακτικός και μαθητής του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μερολίτου και Πολυταυματουργού προστάτου της Θεσσαλονίκης μας προσελθόν της τη φυλακή τότε του γέροντος του και πνευματικού του πατρός εφόσον ως κατηγητής χρόνια πολλά μολονότι πες και νεαρός του Άγιος Δημήτριος κατήγησε τόσους και τόσους και αναγέννησε πνεύματι Αγίο και τον Άγιο Λούκο, τον μαθητή του και τον Άγιο Νέστορα και άλλους οι οποίοι μαρτύρησαν και τρεις μάρτυρες που μαρτύρησαν στο πανόραμα. Όλοι αυτοί επίσημοι και ανώνυμοι εκκλημάτισαν πνευματικά παιδιά του Αγίου Δημητρίου. Εκείνος ο περιβόητος γνωστός εις όλους μας Λιέος, ο καυχόμενος δια τη σωματική του δύναμη, μόνον δια τη σωματική του δύναμη, ενήκησε και λίκα τόσους και τόσους ανθρώπους. Εμπορούμενος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ο νεαρότατος τότε Νέστορ υπέρησε να νικήσει αυτόν και να ταπεινώσει αυτόν με την χάρη του Χριστού μας και μετέβη να πάρει την ευλογία του πνευματικού του πατρός. Ο Άγιος Δημήτριος προφητικός με τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου προβλέπων τον ευλόγησε, τον εστάβωσε και τον ευχήθη. Πορεύω τέκνον και τον Λιέον θέλεις νικήσει και υπέρ Χριστού θέλεις μαρτυρήσει. Όπερ και γέννητο. Τα έργα υπολούθησαν εις τα λόγια του Αγίου Δημητρίου. Και τον ενίκησε, για να μην αναπτύξει το θέμα που είναι εις όλους γνωστό, αναβών εκείνων των λόγων των πνευματικών. Ο Θεός του Δημητρίου βοήθημη και τον επάταξε με την μάγερά του και τον επώνευσε. Ο λόγος αυτός, ο Θεός του Δημητρίου βοήθημη, ο λόγος αυτός ο πνευματικός, ο οποίος εις εμάς τους ευθελήσιμων ακούς αναλύεται και διώνεται ως εξής. Δεν αναφορεί ο Θεός μου βοήθημη, αλλά ο Θεός του πνευματικού μου πατρός βοήθημη. Βάζει μέσα τον πνευματικό του πατέρα. Σήμερα θα λέγαμε τον επίσκοπό μας, τον πνευματικό μας πατέρα, είτε ιερεύς είναι είτε μοναχός είναι. Αυτό το όνομα επικαλούμε. Έθεστος το όνομα του πνευματικού του πατρός. Έλεγε γάρκα εαυτόν. Ο Θεός είναι